Το μεγάλο κύμα τουριστών στο νησί μας, τους μήνες Ιουλίου και Αυγούστου, αποτέλεσε ανέλπιστο δώρο στον κλάδο της ενοικίασης γιόταχη και μοτοσυκλετών, με τους επαγγελματίες να εκφράζουν την ικανοποίησή τους. Η κίνηση μετά τις 16 του Ιούλη ξεκίνησε με ένα μπαμ, το οποίο δεν το περιμέναμε. Είναι αλήθεια, εκεί που καθόμαστε ήσυχα, όμορφα και βαρούσαμε, όπως λέει ο λαός, μύγες, έγινε μια έκρηξη. Η έκρηξη λοιπόν ήταν ότι δεν είχαμε αυτοκίνητο να δώσουμε, ψάχναμε τροχούς, ψάχναμε ρόδες, ψάχναμε αυτοκίνητα, δεν υπήρχαν. Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Ανέλπιστα καλά. Ευελπιστούμε να είναι και ο Σεπτέμβριος παρόμοιος μήνας όπως τους προηγούμενους, για να μήπως και σώσουμε την παρτίδα, διότι δύο χρόνια εμείς τώρα δεν δουλέψαμε. Ο τρόπος πωλήσεων των διαφόρων εταιριών των εκδρομών από τα γραφεία προς τους τουρίστες είναι περιορισμένος. Δεν έχουν τις επισκέψεις που είχαν παλιά και υπάρχουν πάρα πολλά ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Είναι έκρηξη των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων στην Κρήτη. Πάρα πολύ καλά πάνε, αλλά εκδρομές με τα λεωφορεία δεν είναι τόσο πολλά. Μετά από δύο δύσκολα χρόνια, επαγγελματίες έπεσαν από τα σύννεφα με φόντο την εκρηκτική αύξηση της ζήτησης από χιλιάδες τουρίστες από Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία και όχι μόνο. Και η κεντρική Ευρώπη, βέβαια, Βέλγιο, Ελβετία. Όλες αυτές τις χώρες βοηθήσανε στο να έχουμε αυτή την πίεση και οι Ιταλοί. Οι Ιταλοί πάντα είναι από τον Αύγουστο και από τον Αύγουστο Σεπτέμβριο. Πολλές φορές οι μεγάλες εταιρείες που έχουν όγκο αυτοκινήτων Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στα άλλα μέρη της Ελλάδος φέρνανε, ας πούμε, αυτοκίνητα με τα καράβια για να εξυπηρετήσουν τις κρατήσεις τους. Φέτος δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, ήταν παντού φουλ. Απλά ήταν κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε, μας βρήκε απροετοίμαστος, μας βρήκε, τι να σας πω, χωρίς την πρώτη ύλη να μπορούμε να πουλήσουμε. Το καλό είναι όμως ότι πιάσαμε τα δεδομένα του 19. Έτσι. Και παραπάνω από ό,τι ακούμε. Ναι, μπορεί κάποιοι να έχουν πιάσει και κάτι παραπάνω από το 19. Η τεράστια ζήτηση στην ενοικίαση αυτοκινήτων βρήκε αρκετούς επαγγελματίες απροετοίμαστους, όπως παραδέχονται, με τον Γιώργο Μπαμιεδάκη να κάνει λόγο για τους καλύτερους μήνες των τελευταίων δεκαετιών. Οι δύο μήνες αυτοί πράγματι ξεπέρασαν όχι το 2019, το 2059. Ήτανε φοβεροί μήνες. Εγώ όσα χρόνια ασχολούμαι με τον τουρισμό, τέτοιους μήνες δεν έχω ξαναδεί. Οι άνθρωποι μετά το COVID φοβήθηκαν να κυκλοφορούν με μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία και τέτοια. Οπότε έπεσαν στο αυτοκίνητο, ναι. Επαγγελματίες ελπίζουν το πολύ καλό κλίμα που επικρατεί στον κλάδο τους να συνεχιστεί τους επόμενους μήνες. Παράλληλα εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για τη μη στήριξη του κλάδου από το κράτος το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν και κάποια δευτερεύοντα προβλήματα και πρωτεύοντα προβλήματα. Τα οποία είναι? Τα οποία τα παλεύουμε. Τα οποία είναι οι χρηματοδοτήσεις από το κράτος, τις οποίες δεν πήραμε τίποτα. Έχουμε να κάνουμε με ένα επανεκκίνηση τουρισμού που μας κοροϊδέψαν και δεν μας δώσαν τίποτα.